Ο προϋπολογισμός μας τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται από 18 μέχρι 26 εκατομμύρια ευρώ, που αν αναλογιστεί κάποιος ότι τα παλαιότερα χρόνια, γύρω στο 2014-2015, ήταν γύρω στα 14 εκατομμύρια. Το ακτινολογικό τμήμα σε συνεργασία με ορισμένες κλινικές του νοσοκομείου έχει προχωρήσει στο Κέντρο Διάγνωσης και Εμπειρογνωμοσύνης Αιμοσπελινοπαθειών, στο Κέντρο Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Ασθενών με καρκίνο του προστάτη, σε Κέντρο Απεικόνησης Καρδιάς για ασθενείς COVID και Post-COVID. Το ακτινολογικό τμήμα για όλους τους ανθρώπους με μεσογειακή ανεμία είναι ένας σταθμός για τις ετήσιες εξετάσεις τους και πλέον από όλη την Ελλάδα έρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο για να κάνουν σε μία μέρα τις εξετάσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες εξετάσεις τους. Προχωρήσαμε στο ειδικό ιατρείο απεικονιστικού ελέγχου και παρακολούθησης αιμοσπελινοπαθειών και σπάνιων αιματολογικών νοσημάτων και έχουμε μια σειρά άλλων ιατρείων από το γαστρολογικό τμήμα. Η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα του νοσοκομείου μας. Στο νοσοκομείο μας εφαρμόζεται ένα από τα δύο νοσοκομεία στη χώρα η υποχρεωτική εκπαίδευση γύρω στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις για κάθε εργαζόμενο του νοσοκομείου και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό και μάλιστα το έχουμε πιστοποιήσει μετά την υπογραφή που είχαμε με το ΕΚΔΑ και έχουμε πιστοποιημένο σεμινάριο το οποίο το έχουν οι εργαζόμενοι στο φάκελό τους.